Αυτός ο χορός, αυτή η κίνηση, ποιος χορός είναι ακριβώς? Ποιος? Αυτό το... Σούστα. Όχι, εσύ είναι αριθμικόν, κίνησε του πάει... Ναι. Ναι, αλλά είναι κυπριακό. Η μουσική που ακούμε έχει μια κυπριακή, έτσι... Νότα. Νότα, ναι. Αλλά εντάξει, τότε νομίζω ότι η φιγούρα που ανακάλυψα μόνο του παιδιά είναι μια φιγούρα. Αξιά, αλλά θέλετε στάμνα για την τη φιγούρα λίγο. Όχι. Εδώ. Όχι, όχι. Ναι, την επόμενη φορά. Νομίζω ότι θέλεις. Κέφι να σου τα χαρέψεις. Κέφι είναι μια χαρά. Τα υπόλοιπα είναι... Λοιπόν. Είμαι έτοιμος. Φορές που τα άκουσα το είμαι έτοιμος. Όπως και να έχει. Είναι καλός μαθητής. Τώρα στους πόσους μήνες είμαστε στον αέρα, Ανδρέα μου. Χάσε το μέτρημα γιατί προσθέτω και αφαιρώ. Ένα μήνα είμαστε. 6-7 μήνες. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Μάρτιο, Απρίλιο. 7 μήνες. 8. Είμαστε, ναι. Έχει μάθει. Mm. Έξι, ακόμα βέβαια είμαστε. Περίμενε. Ήξερε και πρώτα. Εγώ ξέρω το χρόνια. Ξέρει τα κυπριακά. Ξέρει. Ξέρει. Γελά. Μου γελά. Δεν μου γελά, απλά εγώ δεν βάζω τα εύκολα στο παιχνίδι για να ξέρει. Δεν βάζω τα εύκολα. Βάζω τα λίγο πιο δύσκολα για να μαθαίνουμε και αυτά. Δεν θα σου βάλω. Άρχισα να το καταλαβαίνω λίγο πότε μπλοφάρει. Α. Λίγο. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι, μετά από τόσους μήνες. Ελπίζω σήμερα. Ελπίζω σήμερα, ναι. Για να δούμε. Εύχομαι και στους δύο καλή επιτυχία. Θα εξηγήσουμε με κυπριακές εκφράσεις και έχω και πάρα πολλές ωραίες λέξεις. Και λέξεις ξεκινάνε από εύκολες. Και πάνε. Ναι. Έχω από 4. Αν έχουμε ώρα θα τις πιάσουμε και τις 4. Ναι. Να εξαρτηθεί. Πόση ώρα θα φας. Ωραία. Ξεκινάμε με τις κυπριακές εκφράσεις, οι οποίες... Κάθε μία που τα λέει, by the way, ναι. Να πω ότι δίνει επιλογές. Α. Δηλαδή από την έκφραση... Κουτσάζερ, έχουμε ένα... Όχι, όχι. Ο καθένας, ναι. Διαδοχικά θα πούμε στον καθένα αυτά που έχω βρει. Μάλιστα. Για να δεις πόσο εύκολο είναι το παιχνίδι. Κουτσά καθαρισμένα, που λέμε. Να το κάνουμε, λαλείς, κάποια στιγμή. Να λες τη φράση και όπως πατήσει πρώτος. Θέλεις. Του χρόνου. Α, με την αναβάθμιση. Του χρόνου, Ανδρέα, γιατί εντάξει, τελειώνει η σεζόν. Ναι. Εντάξει. Όσο νούπο. Να το δοκιμάσουμε μια τη λέξη μου είπε ότι θέλω να την πω κάποια στιγμή. Επουδενή. Εγκόλα τώρα, ναι. Εγκόλα. Αν πεις κάτι, να σου πούμε να μ' όχι, άκουσε το άλλες που είπα, το επουδενή και λέει, άρεσε μου τη λέξη να τη λέω. Να τη λέω. Anyway. Μπορείς που να τελειώσουμε να πεις εγκατακλείδη. Είναι ποιο λέξη. Το επ. Ξέρω το, Ανδρέα μου, το επουδενή. Ξεκινούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και στους δυο. Και ο καλύτερος ας κερδίσει. Ξεκινάμε πάντα με τον καλεσμένο και η έκφραση που έχω για σένα είναι 5 βράτσι. Μια ριάλα. Και ένας βρακάς, ένα μιλιούνι. 5 βράτσι, μια ριάλα. Και ένας βρακάς, ένα μιλιούνι. Τι σημαίνει? Αλφα. Θα δώσω επιλογές, μην αφώνες. Αλφα. Ο γενναίος άνδρας μπορεί να πετύχει τα πάντα. Β. Ένας χωρικός αξίζει παραπάνω από 5 πολίτες. Γάμα. Οι άνδρες παλιότερα ήταν πολύ γενναίοι από τους σύγχρονους. Θα δώσω και ένα δέλτα σήμερα, έτσι, γιατί θέλω. Η δέλτα. Η αξία του ανθρώπου δεν σχετίζεται με την ενδυμασία του. 5 βράτσι, μια ριάλα. Όχι πως το ξέρω, αλλά επειδή δίστασε για το δέλτα, είναι από το δέλτα. Το δέλτα. Η αξία του ανθρώπου δεν σχετίζεται με την ενδυμασία του. Κλειδωνώ. Κλείδωσε. Είσαι πολύ έτοιμος. Ετοιμότατος. Σε αυτή την περίπτωση, αφού κλείδωσες βιαστικά, έχασε. Θέλω να κοιτάξεις τη κάμερα σου έτσι ωραία. Και να την, ναι. Την τριά, απέναντι, ναι, όπως είσαι εκεί. Ναι. Και έχει μια λέξη που λες, έχασα. Α, εντάξει. Δεν πειράζει. Έχασες. Δεν πειράζει. Ναι. Καλή καρδιά. Έχασε. Παράδειγμα. Και όχι ήταν όμως τελικά για να μαθαίνει. Η σωστή απάντηση είναι ότι ένας χωρικός αξίζει παραπάνω από 5 πολίτες. Το 5 βράτσι μια ριάλα. Ναι. Και ένας βρακάς, ένα μιλίον. Δηλαδή ότι ο ένας ο βρακάς αξίζει εκατομμύρια. Εντάξει, να δώσω παραπάνω βασιλεία. Ναι. Στην επόμενη. Μάλιστα. Ανδρέα μου. Ναι. Η δικιά σου έκφραση είναι τα μάτιν ή εντζεφοήθιν. Τα μάτιν ή εντζεφοήθιν. Α, το μάτι. Τα μάτιν. Ποιο τα μάτιν. Τι είναι το τα μάτιν. Έτσι είναι έκφραση, Ανδρέα μου. Θα σου πω το μάτι. Ναι, αλλά εξηγώ εγώ. Λέω, είναι... Τα απόστροφο αμάτι. Ναι. Άρα το μάτι. Με δύο μη. Εντάξει. Τα μάτιν ή εντζεφοήθιν. Και το σέριν εκατάλυσεν. Και το σέριν
εκατάλυσε. Και το χέρι εκατάλυσε. Λέγεται, Ανδρέα μου, Α, για αδύνατα πράγματα. Β, για να δείξει ότι με τη σκληρή δουλειά όλα γίνονται. Γ, για αποκρουστικό θέαμα. Ή Δ, για φόβο που προκαλείται από αστεία πράγματα. Το μάτι είδε και φοβήθηκε και το χέρι εκατάλυσε. Για αδύνατα πράγματα, για να δείξει ότι με τη σκληρή δουλειά όλα γίνονται. Για φόβο που προκαλείται από αστεία πράγματα ή για αποκρουστικό θέαμα. Ένα από το γάμα. Για φόβο που προκαλείται από αστεία πράγματα. Γιατί, τι σημαίνει το κατάλυσε, το χέρι κατάλυσε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει το χέρι κατάλυσε. Να βοηθήσω εγώ. Όχι, είστε αντίπαλοι. Μα αφού έχουμε πνεύμα αλληλεγγύης. Ναι, σε εμάς τα παιχνίδια όχι, δεν το έχουμε. Okay. Ξαναπέστα. Τα μάτια... Εγώ, ένα λεπτό πριν το γάμα. Τώρα είναι πνεύμα αλληλεγγύης. Εντάξει, το γάμα. Μένω στο γάμα. Για φόβο προκαλείται από αστεία πράγματα. Δες πώς το κάνει ο Ανδρέας μου. Ανδρέα μου, την κάμερα σου. Έχασα. Το πέλω ωραία. Δεν το λέω ωραία. Ξέρεις την απάντηση. Το Β. Εκείνο που βλέπει το μάτι και φάτε το, το χέρι είναι κάμεν το εύκολα, κατάλυσεν το. Για αποκρουστικό... Όχι, το Β. Για να δείξω ότι με τη σκληρή δουλειά όλα γίνονται, ήταν το πρώτο. Το δεύτερο, για φόβο προκαλείται από αστεία πράγματα, για αποκρουστικό θέαμα ή για αδύνατα πράγματα. Τα αδύνατα πράγματα... Α, όχι, το άλλο. Όχι, είναι το για να δείξει ότι... Δεν ήταν έτσι που τα είπες. Δεν ήταν έτσι η σειρά. Εντάξει, όπως... Όχι, 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 άλλαξε στη σειρά. Κανόνισε τώρα. Να πάει ρίγου ή. Άκυρο. Άλλαξε το. Άκυρο. Άλλαξε τη σειρά. Εσύ ποιο θα λάλλεις, Ανδρέα μου. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο θα λάλλουν. Αλλά αλλιώς ήτανε. Ποιο είναι το σωστό. Όπως το είχες η άνθρωπη τα γάμα δέλτα. Πες μας ποιο είναι. Το δεύτερο. Για να δείξω ότι με τη σκληρή δουλειά όλα γίνονται. Α, ύβρατο. Αφού αυτό είπε ο Νούκου. Ναι. Τι είναι. Να πάνε στο συμπαίχτη. Αλλιώς, να πάνε στον αντίπαλο. Θα πού ποτέ η πόντι. Θα μείνω εκεί που είδα. Χαμένη. Ανδρέα μου. Έχω αθλητικό πνεύμα. Ναι. Μα και εμείς έχουμε αθλητικό πνεύμα. Ναι. Εντάξει. Αλλά, Ανδρέα μου, πάρε κι εσύ. Είστε 0-0. Μισό πάλι, μάλιστα. Και περνάμε στις λέξεις. Ναι. Εύκολες, γρήγορες και... Να το κάνουμε τώρα, πώς το λένε, Μπαρτσελόνα-Λίβερπουλ. Ναι. Τι είναι. Ανατροπή. Τα άκουσα από το συζητούσα στο διάλογο. Εσύ είναι να κάνεις την ανατροπή. Τα πρώτα είναι εύκολα, τα πρώτα δύο. Γιατί δεν είχαμε χολκά σήμερα. Επειδή κάνω έρευνα, Ανδρέα μου. Κάνω έρευνα. Επειδή έχουν τελειώσει οι πληροφορίες, πλέον αρχίζω και παίρνω τηλέφωνα. Θα επιστρέψω και τα χωριά και σήμερα στο Μόλ, Ανδρέα, που πήγα για γκάλο, μου ήρθε ένα request για χωριό. Ναι. Τι πρώτη φορά στο Μόλ. Στο Μόλ. Ναι, σήμερα. Κατάλαβε ο Ανδρέας. Ναι, ήταν. Ναι, από τις πολλές που πάω. Και θα επιστρέψω γιατί μου έδωσαν μια πληροφορία για ένα χωριό που δεν ήξερα. Ωραία. Και είναι σίγουρη η πληροφορία. Ωραία, πάμε στις λέξεις. Περνάμε στις λέξεις. Ναι, η πρώτη λέξη για σένα. Τι είναι η χαρτούτσα. Η χαρτούτσα. Η σφαίρα του στο κυνηγετικό. Να με αφήσει την απάντηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι μαγειρικό σκέφι. Είναι μαγειρικό σκεύο που φτιάχνουμε ρέση. Είναι η τράπουλα. Είναι το φυσίγκιο του κυνηγετικού. Το γάμα, το γάμα. Αφού είπα το πριν να μου το δείξει τι επιλογέ. Ωραία. Και είπα το και στα κυπριακά. Και κλειδώνει, κλειδώνει, κλειδώνει. Συγχαρητήρια. Κλείδω. Ευχαριστώ. Ανδρέα μου. Ναι. Τι είναι ο Τσενγκένη. Ο Τσενγκένη. Τσενγκένη. Για πες τι είναι. Είναι ο κλέφτης των ζώων. Είναι ο γανωματής. Αυτός που καθαρίζει τα μαγειρικά σκεύια, γανωματής. Είναι ο γύφτος ή ο πλανοδιοπόλης. Το ένα δεν είναι. Κλέφτης ζώων, γανωματής. Το τρία θα πω. Κύριε Τάκη. Ο κύριος Τάκης είναι πίσω μακριά. Ούτε κύριε Τάκη. Κάθετε. Κάθετε και κοιτάει στο κινητό του, κύριο Στάκης. Λοιπόν, θα παίζουμε το παιχνίδι, θα είστε γυρισμένοι στον τοίχο. Παιδί μου, όχι. Ανδρέα μου, νομίζεις δεν ήταν το βλέμμα σου. Πού το είδες το βλέμμα σου. Που έφυγες σε κάποια στιγμή και επέστρεψε. Αμά. Μα ποιον νομίζετε ότι πάτε να κλέψετε. Κύριε Τάκη. Χαριζικά στάνω. Ο κύριο Στάκης, αν θέλει, μπορεί να ξεκουραστεί για λίγο. Με ξέρω, δεν μπορώ να. Είπε το ότι με στραβώσει, δεν μπορώ να δω. Ο Νούμπρε δεν το ρίμε εκεί. Είδα σε σένα, τι νομίζει. Μπράβο, Ανδρέα μου. Είναι. Το τρία. Ο γύφτος. Ο Τζενγκένη που λαλούμε. Ναι. Ένα-ένα. Ένα-ένα.
Περνάμε στην επόμενη λέξη. Πού πάμε τώρα. Σε κυπριακές λέξεις πάμε. Ναι. Τι σημαίνει η λέξη στεντάρω. 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 Ναι. Βασανίζω. Πιέζω. Μένω άυπνος ή υποφέρω. Στεντάρω. Έχει σχέση με τη Βανδί, κύριε Τάκη. Άρα δεν το υποφέρω. Ο κύριος Τάκης τώρα ήξερε τη λέξη. Είμαι μεταξύ β. Έσυ, κύριε Τάκη. Έσυ. Ο κύριος Τάκης είπε ότι ένα έχει έτσι λέξη κυπριακή. Θε να μου βγάλετε με ένα το βιβλίο το κυπριακό λεξικό, ότι είναι λάθος. Το β είναι, να τελειώνει. Το πιέζω. Ναι. Βιάστηκε. Πάλι. Λάθος. Τι είναι το στεντάρο. Εγώ στεντάρο... ξέρω το στεν. Ναι. Το στεντάρο είναι, σημαίνει υποφέρω. Το στεντάρο. Ναι. Κοίταξε να δεις που είπα. Είδες. Ναι. Κύριε Τάκη, έχει έτσι λέξη. Εσύ ξέρεις τη Σοφοκλή. Όχι. Εσύ Μάριε. Όχι. Ο κύριος Τάκης. Κανένας. Σου... Κανείς. Κανένας το ξέρει. Κανένας. Τέλεια. Μαζί μου θα μάθετε κυπριακά. Τέλεια. Περνάμε. Έχασες. Έχασαν. Είδες τη χαρτούτσα όμως πριν σου πω επιλογές. Ναι. Τι άλλο θέλω να πω. Ναι, είναι αξιοσημείωτο. Ανδρέα μου, τι... Ανδρέα μου, θέλω να κοιτάζει. Εσένα κοιτάω. Κοιτάω την κάμερα και το μόνιτορ. Θα κοιτάξει την κάμερα όταν σου πω εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Ανδρέα μου, τι είναι ο τσισβές. Ο τσισβές. Ναι. Τι είναι. Είναι η ποτίστρα των ζώων. Είναι η πλαϊνή πόρτα στο σπίτι. Είναι το... Είναι η λάμπα... Εμένα θα με βλέπεις τα μάτια, Ανδρέα. Είναι η λάμπα με το κερί ή το μπρίκι. Ξαναπέστα. Ο τσισβές. Ναι. Είναι η ποτίστρα των ζώων. Είναι η πλαϊνή πόρτα στο σπίτι. Είναι η λάμπα με κερί ή το μπρίκι. Αυτό που κάνουν καφέ. Το μπρίκι. Το μπρίκι. Ναι. Να κλειδώσω. Να κλειδώσεις. Μπράβο, Ανδρέα. Πάω στην καντίνα και μου μιλάνε κυπριακά. Αλήθεια. Αλήθεια, και πίνω κυπριακό καφέ. Ένα σου πει φίλη μου, είναι στην κουζίνα, αυτά μου το τσισβέ. Πίναμε κυπριακό. Ναι. Και εγώ πίνω κυπριακό, αλλά ξέρεις ο Ανδρέας τι είναι το τσισβέ. Το ήξερα, το έχω ξανακούσει. Αλήθεια. 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 Συνεχίζω. Περνάμε στην επόμενη λέξη. Έχουμε χρόνο. Αν ήμουν καθηγητής, όντως θα ήμουν μηδενούλη την ίδια ώρα. Έχουμε χρόνο να πάμε και στην επόμενη λέξη. Άλλη έχουμε. Μία. Ναι. Θα φτιαλέξω τα πιο δύσκολα τώρα, γιατί. Θέλω να μάθουμε. Επάνω μου που τα φτιαλέξει τα πιο δύσκολα, ακούστε. Ναι. Τι είναι το πρωτόπνι. Το πρωτόπνι. Τι είναι που πνίξαν πρώτο, ξέρω. Το πρωτόπνι. Ναι. Τι είναι. Είναι το πρώτο μπάνιο. Του μωρού πάντα μιλάμε, εντάξει. Ναι. Είναι το πρώτο γκλάμα. Ακριβώς, βλέπω τη Σίλια από εκεί τώρα. Βλέπω πολλά. Να γυρίσω από την άλλη, τι να κάνω. Είναι, καβέ. Είναι το πρώτο μπάνιο του μωρού. Να μας κλείσει και τα μάτια. Αμά. Τέλεια ιδέα. Τέλεια χρόνου. Του χρόνου. Εσές. Είναι το πρώτο μπάνιο του μωρού. Είναι το πρώτο γκλάμα του μωρού. Είναι ο πρώτος ύπνος του μωρού. Είναι η πρώτη πόνη. Λογικά πρέπει να είναι το πρώτο. Το πρώτο μπάνιο. Το πρώτο μπάνιο. Μπράβο, ναι. Αδειάστηκες πάλι όμως. Πάλε! Ναι! Τι στο καλό είναι το. Τι μπορεί να είναι το πρώτο. Διάλεξα εγώ μια. Είναι το πρώτο γκλάμα, ο πρώτος ύπνος ή η πρώτη πόνη. Το πρωτόπνι. Ο πρώτος ύπνος. Πρώτος ύπνος. Κλειδωνώ. Κλείδωσε. Συγχαρητήρια. Είναι ο πρώτος ύπνος. Το πρωτόπνι. Και τώρα που είμαστε ισοπαλοί, πάμε για το. Έχω ακόμη για τον Ανδρέα. Ανδρέα μου, τι είναι ο σκάρνος. Ο σκάρνος. Ο σκάρνος. Ναι. Τι είναι ο σκάρνος. Είναι ο μεγάλος ο θάμνος. Είναι... είναι αποδημητικό. Δεν κοίταξα πουθενά. Ναι. Είναι αποδημητικό πουλί. Είναι ο σκληρά εργαζόμενος νέος ή είναι η ακρίδα. Εγώ νομίζω ότι είναι το πουλί ή η ακρίδα. Ένα από τα δύο. Δεν είναι το ένα και, δεν είναι το, ένα και το τρία. Ο θάμνος και το σκληρά εργαζόμενο. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, αλλά εμένα γιατί με βοηθάς. Κι άλλα, ξέρω τι να σου πω. Το τέσσερα. Η ακρίδα. Ναι.
Παιδιά, κάποιο τα λαλεί, γίνεται. Δεν λαλεί, κάποιο τα λαλεί, παιδιά. Δεν λαλεί και ούτε μου λες το ακουστικό τίποτα. Κάνε μου, κύριε Τάκη. Ναι, τι σου κάνει ο κύριο Τάκη, τι σου κάνει ο κύριο Τάκη. Δες που είναι ο κύριο Τάκη. Δεν έχω και κάμερα από εδώ να γυρίσω να δει ο κόσμο ότι είναι μέσα στα κατασκότεινα εκεί πέρα. Τι άνθρωπο. Α σου κάνει έτσι δηλαδή, α σου κάνει έτσι. Και πού να θωρώ μέχρι εκεί, αφού ξέρει ότι χωρί γυαλιά δεν βλέπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, ρε. Σούπερμαν, έντσι. Μόλι μα έδωσαν τώρα την απάντηση. Του τα λέει ο κύριο Τάκη. Εσεί δουλεύετε σε αυτό το στούντιο, θα δουλεύετε μέχρι το τέλο τη σεζόν, θα με. Φωνάζω, σου δεν. Εφού δεν σε θωρώ εκεί πέρα κάτω. Ανδρέα μου. Και εσύ όλη την ώρα του κάτω. Κάτι. Επειδή άρχισε να απαντήσει. Όχι, δεν άρχισα να απαντήσω, απάντησα σωστά. Και είπα ή το ένα ή το, είπα ή το δύο ή το τέσσερα. Ήμουν μεταξύ του πουλιού και τη ακρίδα. Ωραία. Α το πουλί και είναι η ακρίδα. Ναι, αφού είπα την ακρίδα. Ωραία, σωστό. Μπράβο. Έχασε. Έχασα, δεν ήταν που να κάνω. Εγώ που έχασα. Όχι, αυτό μαζί. Αυτό έχασε. Εσύ. Δηλαδή. Εκεί. Έχω, yeah. Έχω κυριτάκι μου. Yeah. Έχω. Βολεύει και με την κάμερα γιατί. Παρακαλώ. Έχασα. Μπράβο. Και τώρα που έχασες. Έχω κι άλλα θέλετε. Έχουμε χρόνο. Όχι, φτάνει. Ναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Όπως και να έχει, νικητής είναι ο καλεσμένος μας. Γι' αυτό τώρα που έχασες. Σαν το Σκάρνο κι εσύ. Έφερε να κάνει ένα επίδημα. Κάστε με να σου. Και επειδή έχουμε να πιούμε πολύ καιρό καφέ. Επειδή έχουμε να πιούμε πολύ καιρό καφέ. Πάρε το φλιντζάνι εσύ να πίνεις καφέ. Και ήθελα το. Και να δούμε πότε θα κανονίσουμε. Και να δούμε πότε να κανονίσουμε να πιούμε μαζί καφέ. Εντάξει, έπιασα το υπονοούμενο. Να φέρω το δικό μου το φλιντζάνι και να το πιούμε μαζί. Έπιασα το υπονοούμενο. Ο Νούφριος Σωκράτους λοιπόν ήταν μαζί μας σήμερα. Τον αφήνω εδώ με τον Κωνσταντίνο Ιάσονος. Και πάω εδώ.